Αργό γρήγορο να μην σηκώνεται, να σηκώνεται. Αλήθεια. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ξεκινάμε! Ξεκινάμε δυνατά για την καινούρια χρονιά και έχω στο μυαλό μου να κάνω ένα οδηπορικό στην Αμαλιάδα. Πάω να συναντήσω το φίλο μου τον Γιώργο που είναι μαζί με τον Τίνο και με περιμένουν και πάμε να καβαλήσουμε και να δοκιμάσουμε και να δούμε ένα μηχανάκι που άφησε εποχή. Μια μοτοσικλέτα θησαυρός CBX 1050 εξακίνητρο. Φύγαμε για Αμαλιάδα, πάμε! Έχουμε φτάσει στον προορισμό μας. Πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο που είναι μαζί με τον Τίνο και ετοιμάζει τα παλιά του μηχανάκια, την αποθήκη την οποία θα τη δείξουμε και πάμε να δούμε την αγάπη τη μεγάλη, το θησαυρό, το CBX, το 1050, το εξακίνητρο. Πάμε! Έχουμε έρθει γι' αυτό εδώ. Ο Γιώργος με τον Τίνο σενιάρουν τα παλιά τα μηχανάκια, τα οποία θα ρίξουμε και μια ματιά στα υπόλοιπα. Γιώργο τον έχετε δει και σε ένα άλλο βίντεο, αλλά πρώτα θα κάνω την τιμή στο φίλο μου τον Τίνο. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Καλώς σε βρήκαμε στην Αμαλιάδα. Καλώς ορίσατε. Να ξέρεις ότι εγώ σε παρακολουθώ χρόνια στην Αμαλιάδα ως μοτοσυκλετιστή. Ναι. Κάποιοι που σε βλέπουν μπορεί να ξέρουν ποιος είσαι. Ναι. Έχουμε μια μικρή διαφορά ηλικίας, αλλά... Είμαστε της παλιάς. Ναι, είμαστε της παλιάς. Αλλά το γκάζι και η τρέλα είναι μία. Μία, δεν ξεκολλάει με τίποτα. Χάρηκα, Τίνο μου, χάρηκα που σε γνώρισα. Έχουμε έρθει σήμερα να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος έχει διάφορους θησαυρούς. Και επειδή έχω έναν καημό με τα εξακίνητρα, λέω ρε Γιώργο, έλα να το βάλουμε μία μπρος και να το δούμε, να το κάνουμε και μία μικρή βόλτα. Έλα Γιώργο, πριν ξεκινήσουμε να πούμε για το CBX, μήπως θα μπορούσαμε να δείξουμε δύο πραγματάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, καλή παιδί. Χρονιά με υγεία. Έγινε. Δεν προλαβαίνουμε να τα βγάλουμε όλα γιατί γίνεται μάχη. GPZ 7,5. Είναι πάρα πολλά τα μηχανάκια. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδείξει αυτό. Ναι. Αυτό το GPZ το 7,5 που έχει ο Γιώργος είναι ατμοσφαιρικό και τα είχε βάλει. Είναι αυτό που είχαμε δείξει με του Σακί. Ναι, όταν είχαμε κάνει το βίντεο, φιλαράκια μου, GPZ 7,5 Turbo. Γιατί τη μία αποθήκη, γιατί υπάρχει και δεύτερη αποθήκη. Όχι τη δεύτερη. Τη μία την καλή. Λοιπόν, θα ρίξουμε μια ματιά στην αποθήκη του Γιώργου, θα κάνουμε ένα έτσι ένα ρετούς και μετά θα πάμε σε αυτή την κούκλα που λέγεται CBX 1050 και είναι εξακίνητρο και είναι ένα όνειρο το μηχανάκι, θα το ακούσετε να δείτε πώς δουλεύει. Όλα αυτά τα μηχανάκια είναι στην Αμαλιάδα Ηλίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν μοτοσυκλέτες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, αλήθεια σας λέω. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και αυτά τα παλιά μηχανάκια που έχω βρει για σας, κάντε μια γραφούλα, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο. Συνήθως αφήνετε σχόλια θετικά, αλλά υπάρχουν και αυτοί που ρίχνουν λάσπη. Αλλά εμένα μου αρέσει η λάσπη. Έχω κάνει λασπιτζής, φτιάχνω σπίτια. Λοιπόν, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά, μια μικρή ματιά. Πάμε να δούμε, δεν ξέρω πόσο είναι φωτισμένη η αποθήκη. Πάμε να δούμε του Γιώργου τους θησαυρούς, να μας πει δύο λόγια και μετά να δείξουμε το CBX το 1050. Ωραία, τι έχεις φιλαράκι εδώ, όπα. Εδώ έχουμε... ZXR 7,5. Εδώ ένα ZXR 7,5. Ναι, άστα, έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι, ωραία. ZXR 7,5. Να πούμε ότι ο Γιώργος είναι σαν και εμάς. Ωραίος τρελός, τρελός χομπίστας. Ένα ZXR 7,5.
Το είχες καημό από παιδί και πήγες και το πήρες. Ναι, συνήθως αυτά ήταν όνειρα ζωής. Αλήθεια. Τα οποία ο μπαμπάς δεν μας άφηνε όταν είμαστε μικροί. Πες τα ρε Γιώργη. Όταν πήραμε τις πρωτοβουλίες. Πες τα ρε Γιώργη. Για τα δικά μας πιστεύω. Έλα ρε φίλε. Δώσαμε ζωή. Μ' αρέσεις. Και βοηθηθήκαμε μόνοι μας και τα αποκτήσαμε. Φίλε. Κόντρα η ζωή. Χίλια μπράβο. Κόντρα. Χίλια μπράβο. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι ένα ζυζιάρ 600αράκι. 600αράκι. Για να πηγαίνεις για ψώνια. Εδώ για γύρω γύρω. Το πρώτο μας, το πρώτο μας που αποκτήσαμε με υδρότα. Αλήθεια. Γιατί ήταν και ο μπαμπάς στη μέση ο οποίος φώναζε, δεν άφηνε πιάτα, δεν άφηνε τίποτα. Τελικά πήραμε εμείς ευθύνη μόνοι μας, αγρίεψε. Ρε, έχεις και ένα ζούτα, παιδό. Να το δείξω. Έλα ρε φίλε. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έρθει από την Αθήνα. Φίλοι συνδρομητές και φιλαράκια μου, για να κάνω μια δουλειά στο χωριό μου, που είναι, ξέρετε, δίπλα στην Αμαλιάδα, και λέω πάω μία στο Γιώργο. Ζούνταπ, ζούνταπ, υδρόψυκτο. Υδρόψυκτο. Έχουμε. Ω, έχεις και ένα KX. Έχουμε και ένα KX μέσα. Το οποίο είναι για να πηγαίνεις στα τσιχλέικα, για να κάνεις κανένα εντουράκι. Τσιχλέικα, ναι, για το γάιδαρο. Ναι. Το οποίο όμως εμείς τώρα... Λόγω ηνικίας, ενώ το μηχανάκι είναι άριστο. Μη μου ζωρίζεις άλλο. Λόγω ηνικίας. Κοίταξε να σου πω κάτι, εμένα το ζούντα από το υδρόψυκτο, εδώ με το ψυγιάκι του εδώ, έτσι, με τα τέτοια του, μ' αρέσει πιο πολύ, να ξέρεις. Είναι ένα παπί. Ωραία, ωραία. Το παπί είναι από τη μάνα του 70διάρη. Έχεις και ένα παπί. Αχρησιμοποίητο το παπί. Αλήθεια. Γαραζάτο και δεν παίρνει μπροστά, κοιτάει. Πότε θα πάρει μπροστά, θα έχει να πάρει μπροστά. Έχεις και ένα μπούσα. Έχουμε και ένα μπούσα το οποίο Genuine. Είναι ναι, σε αρίστη κατάσταση και αυτό. Αλλά εγώ σε είδα σήμερα ότι αγαπάς πιο πολύ το CCR το 1400. Δηλαδή στην Κουρούτα. Το 14 είναι ωραίο και αυτό. Ναι. Είναι τα πιο σύγχρονα μηχανάκια, τα οποία σου δίνουν καλύτερη την αίσθηση από το παλιό. Τη οδήγηση. Το παλιό πάντα όμως. Το παλιό πράτα είναι παλιό, ρε παιδιά. Ναι, δηλαδή, σ' αφήνει καλύτερες εντυπώσεις και στον κόσμο και. Τι να πω. Ο Γιώργος τα λέει πολύ καλά. Πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, είχε ένα άγχος, μου λέει να μην μιλήσω εγώ πολύ στην κάμερα. Αλλά σιγά σιγά με το Λιβανά, κυρίες και κύριοι, λύνεσαι και τα λες. Και εσείς, φίλοι μου. Φιλαράκι μου, τι είναι εδώ, τι είναι. Και έχουμε και δύο GSX 7,5 ε, τα οποία νομίζω το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αυτό δεν θυμάμαι αν το έχουμε δει, Ράνεξ. Δεν το έχουμε δει. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε δει. Όπω φωτιά τα Ιαντώνη. Εδώ το δω. Αυτό είναι με τη Μάρβινα πάνω το απομένο. Τα πω, δεν πειράζει. Το οποίο δεν την έχουμε ξεπεράσει. Μάρβιν! Μάρβιν! Ωραίο! Σβήστο. Και έχουμε και το 14 σου. Το οποίο σ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πύραυλος, δεν μπορούμε να πούμε την άσχημα να το βάλουμε γι' αυτό. Βέβαια, έτσι για τα μάτια. Αφού τα βάλαμε όλα. Εργοστάσια ρε φίλε. Να σου πω, 1400 αμαξού μηχανή φοράει. 1441 για την ακρίβεια. Ναι. Είναι με τα 210 άβογα. Και έχει θερμενόμενα grip. Έχει θερμενόμενα grip. Έχει το μηχανισμό του εδώ για να φορτίζεις. Έχει κάποια αξεσουάρα πάνω. Ναι. Τα οποία και εγώ έχει τρεις χαρτογραφήσεις. Αργό γρήγορο, να μην σηκώνεται, να σηκώνεται. Αλήθεια. Τα πάντα. Το ήθελες καιρό. Ένας πύραυλος ο οποίος ήταν όνειρο ζωής, σαν καινούργια μοντέλα. Αλήθεια. Το αγαπημένο μου. Από πού το πήρες? Το φέραμε από Γερμανία. Α, γι' αυτό το λέω Γερμανίδα. Ναι. Και το GSX του Ντίνου. K6. Και περνάτε ωραία τις Κυριακές εδώ. Ναι, βόλτες. Βγαίνετε βολτίτσες, Ντίνο. Καφέ και όπου αλλού καλιάσεις. Έτσι, μ' αρέσεις ρε, μ' αρέσεις. Εγώ να πάω στη μεγάλη μου αγάπη και να πω 2-3 πραγματάκια για αυτό το μηχάνημα. Εγώ αυτό το μηχάνημα, φίλε, το αγάπησα. Όταν το οδήγησα. Αλέξη, να σου πω μια κουβέντα. Ακού. Ένας γνωστός φίλου, βρήκε ένα τέτοιο τρακαρισμένο. Την είχε φάει μπροστά και είχε και στραβιά ζάντα. Και τι έκανε. Βρήκε VFR 800 μονόμπρατσο και τον μπροστινό σύστημα από ένα VFR 800 και του βάλε ψαλίδι. Θα μου πεις τώρα την έκανε, την τροποποίησε τη μηχανή. Κακό είναι αυτό. Κακό ήταν, αλλά το μηχανάκι δεν γινόταν να φτιαχτεί. Τη έφτιαξε το ρεζερβουάρ και την έκανε στυλ καινούριο μοντέλο με φρένα, αναρτήσεις και τέτοια. Θέλεις να μου πεις δύο λόγια για τις αναρτήσεις, γιατί δεν το γνωρίζω. Οι αναρτήσεις. Έχει ένα σύστημα εδώ πέρα που λέει. Αυτό, RR, αυτό είναι η μπουκάνα. Soups, air αυτό press. Είναι η μπουκάνα, η οποία δεν το γνωρίζω. Εάν γνωρίζετε για τις αναρτήσεις του CBX του 1050, εσείς οι παλαιοί, γεννηθείς από το 70 και πίσω, μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο και να μας πείτε τι είναι αυτό το λαμπάκι εδώ. Τι είναι αυτό το λαμπάκι εδώ, όταν ανάβει και τι γίνεται με τις αναρτήσεις, γιατί εγώ
δεν θέλω να λέω τι ξέρω, γιατί με ημιμαθείς. Και άμα είμαι ημιμαθείς σε κάτι, δεν το λέω καθόλου. Να σου πω και εγώ την ακαθαρή μου αλήθεια, Αλέξη. Ναι. Όταν το πήρα το μηχανάκι, λοιπόν, γιατί είναι δεύτερο χέρι. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι αξεσουάρ που, της... Αυτό είναι κουμπάνι στη βανβίδα, ναι, την οποία έχει βανβίδα. Ξεβιδώνεις εδώ αυτή τη βίδα. Ναι. Όταν πέσει η μπουκάλα. Ναι. Όταν πέσει η μπουκάλα, ανάβει αυτό το φωτάκι. Α. Οπότε αυτό το φωτάκι σηκώνεις με κάποιους στάνταρ. Πώς το λένε, πίεση αέρα. Πίεση αέρα, ναι. Το οποίο το φουσκώνεις και σβήνει αυτό το φωτάκι. Α. Λοιπόν, αυτό είναι για να έχει καλύτερη πρόσβαση μπροστινά, στα μπροστινά του. Ναι, να πω και ότι, έχει κι άλλο ένα, ότι έχει... μπροστά έχει και μια γέφυρα το μηχανάκι για καλύτερη. Ναι, από τη μάνα του είναι αυτό. Ναι. Και κάνει μια πίσω για τις πίσω μπουκάλες. Ναι. Η οποία. Κάτσε να το βρούμε, ρε Άνοιξη. Κάτσε να δεις. Έχει και πίσω. Το οποίο έχει, κάτσε να το βρω, κάτσε να σβήνεις εσύ τώρα. Να το. Βγάζεις το καπάκι. Ναι. Για βγάλω. Βγάζεις το καπάκι, γιατί να είναι σκονισμένο. Δεν το ήξερα εγώ. Είναι και σκονισμένα τα μηχανάκια. Να πούμε, φιλαράκια μου, ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι δεν κυκλοφόρησε πολύ. Ήταν μια μοτοσυκλετά ή ήταν πανάκριβη. Δεν την έπαιρνε ο καθένας. Εδώ είναι 24 βάγκο το συγκεκριμένο. Βάνεις αυτό εδώ. Ωραία. Έτσι. Και φουσκώνεις την πίσω ανάρτηση. Βάζεις αέρα. Είναι με τον αέρα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, μην το... Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς εγώ, ναι, πόσο και, αέρα και θέλει. Έχει μια βαλβίδα με εντολή που δίνει και εδώ εντολή. Έτσι. Απάνω, αλλιώς ανάβει το φωτάκι, θέλει στάνταρ αέρα όμως. Α, ναι. Θέλει στάνταρ αέρα, το οποίο αέρα το γράφει εδώ. Τι μοντέλο είναι αυτό? Αυτό είναι 84. 84. 84 μοντέλο είναι αυτό. Το 1984 είναι... ήμουν 11 χρονών, ναι. Η μηχανή αυτή είναι... δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Ναι, δεν έχει ανοιχτεί. Όχι, τίποτα. Από πού αγοράστηκε? Αυτή ήταν καψούρα μου. Και πιο πολύ καψούρα μου ο κινητήρας της μηχανής. Εμένα. Δηλαδή το ενθουσίασμά μου ήταν να βλέπω τον κινητήρα. Να τον βλέπεις ή να τον ακούς. Μαζεύω τον κινητήρα και πιο πολύ σκέφτομαι στο μυαλό μου. Δηλαδή αν κάποια στιγμή έβγαζα τις εξατμίσεις. Τι θα... ακούω το θόρυβο της Φεράρι, όπως λέει ο κόσμος. Έτσι λέει. Έτσι λέει ο κόσμος, ότι αυτό άμα θα το βάλει στο μηχανάκι. Άμα θα το βάλει στο μηχανάκι. Έχουμε εδώ το διακόπτη. Άμα θα το βάλει στο μηχανάκι με τις 4-6 θα δουλεύει σαν εξακίνητρο, σαν Φεράρι. Έτσι λέει ο κόσμος, εγώ δεν το έχω πειράξει, γιατί τον λυπάμαι να το πειράξω. Όχι, όχι. Εκτός αν βρεις μια εξάδα 6-1. Θες να μας πεις κάτι άλλο, κάποια ιδιαιτερότητα? Βολτόμετρο, ιστορικόμετρο, χιλιόμετρα. Και έχει 37.000. Ναι, έχει 37.000. Πραγματικά χιλιόμετρα. Το ρολογάκι του το δω. Το ρολογάκι του το δω, είναι της κόρης. Της μάνας του, μάνας του είναι. Χόντα, ε. Αυτά είχε απάνω, θα το πήρα. Έκλαιγα στον ύπνο μου να το πάρω. Αλήθεια. Πάμε να το κάνουμε μια βόλτα. Και όπως καταλάβατε, φιλαράκια μου, όταν φοράει ο Λιβανέιρος κράνος, πάμε να οδηγήσουμε ένα CBX1050 εξακίνητρο του 1984, που κάποτε, όπως λέει ο Γιώργης, έκλαιγα στον ύπνο μου, ήταν όνειρο πολλών ανθρώπων για να το αποκτήσουν. Πάμε. Λέτε, ήθελα να το κάνω καιρό. Να κάνω ένα motovlog στην Αμαλιάδα. Motovlog. Με τι μηχανάκι? CBX1050. Πώς κάνει έτσι, ρε. Βρυχάτε. Οπ, έχει ανάψει. Γιατί άναψε, ε.
γιατί στο προηγούμενο καρέ του βίντεο πήραξε ο Γιώργος τις αναρτήσεις, έβαλε λίγο το αυτό το καλωδιάκι, το λαστιχάκι που βάζει αέρα και όπως το βίδωνε έχασε λίγο αέρα και αφού έχασε λίγο αέρα παπ, άναψε. Ήμουνα περίεργος να δω τι είναι και γιατί και πώς και γιατί ανάβει. Ωραία βόλτα, Κυριακή στην Αμαλιάδα. Με το CBX μου, πολύ μ' αρέσει. Θα του κάνω μια πρόταση, θα του πω Γιώργη, πάει και το πουλάς. Και άμα το πουλάς να το σκεφτώ. Γεια σας ρε μάγκες. Καλά! Γεια σας ρε μάγκες, αμαλιαδέοι! Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι αίσθηση είναι αυτή. Αν έχεις 4.000, 3.500, 4.000 στροφές. Τα ακούσεις. Το απογειώνεται, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Περίμενε λίγο. Εσύ είναι η δικιά σου και την οδηγάς και δεν τα ακούς. Τώρα που ήσουν κάτω από τη εκτός μοτοσυκλέτας, πώς σου ακούστηκε το και το γου, αλλά τι γίνεται αυτό στις 2.500-3.000 στροφές, ποια είναι μια ροπή. Ροπή. Η οποία ροπή όταν έβαλα ένα φιγαράκο μου, μου το έλεγε το μηχανάκι, τι το θες αυτό το μηχανάκι, ξέρω εγώ και αυτά, ναι. Πήγαμε φίλοι μας κάνουμε παρέα. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν το ανέβασα πίσω για να κάνουμε μια βόγκτα και έπιασε αυτές τις 2.5, αυτός πήγε να φύγει από πίσω. Σοβαρά. Συγγνώμη και να σου πει. Ναι, ελεύθερα, μίλα ελεύθερα. Εγώ πάω να φύγω από πίσω, τι γίνεται με αυτό. Του λέω και εγώ είπα θα πω κάτι, κάνει μια ροπή. Η οποία δεν ξέρω, η δύναμη του κινητήρα στα χαμηλά και κάνει ένα εξφετώνισμα. Πόπο. Ναι, δεν ξέρω αν το νιώσα αυτό. Κάτι ένιωσα. Ναι, κάτι ένιωσα. Κάτι ένιωσα. Ναι, το εξφετώνισμα κάνει ένα. Το ένιωσα στη βόλτα τη μεγάλη που πήγα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, μια γραφούλα. Αφήστε το σχόλιο σας. Εάν το είχατε ή κάποιος το είχε, μπορείτε να μας το γράψετε και να μας πείτε. Ένας άλλος γνωστός είχε ένα ίδιο και τότε είχαν βγει κάτι μπουζόπιες ηλεκτρονικές. Την ώρα που έσκαγε το ρεύμα, έκανε μια κόκκινη σπινθήρα η μπουζόπιπα. Και με το που κοίταγε στον κινητήρα το βράδυ, έβλεπες ένα εξάρι μπουζόπιπες να αναβοσβήνουν και ήταν πάρα πολύ θεαματικό. Ήταν η μόδα και οι μοντερνισμοί της εποχής. Εγώ θέλω να κλείσω το βίντεο και δεν μπορώ να το κλείσω γιατί βλέπω τα δισκόφρενα, τα αερόψυκτα. Αεριζόμενα. Τα αεριζόμενα. Αεριζόμενα, ναι. Έτσι, τα οποία. Τους αεριζόμενους μπροστά και τον μονό πίσω. Απλώς για την εποχή του αυτό το μηχανάκι με τα διπλά αεριζόμενα ήταν. Super duper. Super duper. Από την Αμαλιάδα, τα φιλιά μας με αγάπη από τον Τίνο και τον Γιώργο. Γεια σας. Hello και welcome. Ευχαριστούμε. Καλά Γκάζα. Καλά Γκάζα.